Δηλαδή έχω εδώ τη δήλωσή σας, αν πέσει το αφορολόγητο κάτω από τα 8.600, δεν θα περάσει από τη Βουλή, είπατε, 26 Μαρτίου. Είπα, ναι, δεν είπα ακριβώς να περάσει, είπα θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει. Θα περάσει. Κάτω από το 8.600. Όταν εσείς που λέτε ότι είναι δύσκολο, δεν μας λέτε θα το ψηφίσετε, εσείς αφήστε τους άλλους. Εγώ είχα πει, οικονομοτεχνικά, ότι όταν διευρύνεις τη βάση, και ότι είναι δύσκολο, μάλλον δεν είναι δίκαιο να διευρύνεις τόσο πολύ τη φορολογική βάση, όταν εκεί που τη διευρύνεις δεν υπάρχει κρυμμένο φορολογικό εισόδημα. Καταλαβαίνεις τι λέω. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Το διευρύνω τη βάση όταν ψάχνω να βρω κάτι που μου λείπει, που μου το κρύβουνε. Όταν τη διευρύνω για κάτι το οποίο έχει κάποιος και βγαίνει ή δεν βγαίνει, είναι άδικο. Εγώ παράδειγμα, και στην ουσία δεν ξέρω αν θα έχει, και θα έχει ένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα πρακτικά, διότι αυτά τα εισοδήματα είναι όλα δηλωμένα. Δηλαδή δεν είναι, κατάλαβες τι λέω, είναι μισθωτές υπηρεσίες, είναι συντάξεις που παίρνει άλλος 500 ευρώ το μήνα. Αυτά τα 500 ευρώ το μήνα θα του μειωθούν κάποια στιγμή όταν διευρυνθεί η φορολογική βάση, μάλλον με το μείωση του αφορολογήτου. Άρα στην εισφορά του πλέον στο φορολογικό εισόδημα κατά 20-30 ευρώ. Και μέχρι ότου διευρυνθεί η φορολογική βάση θα τα παίρνουμε από αυτούς. Μα θα διευρυνθεί η φορολογική βάση κάποια στιγμή το 19. Σε ποια περίπτωση θα παραιτηθείτε? Άντε να το χοντρίνω. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να γίνει για να παραιτηθεί ένας άνθρωπος? Εγώ δεν θέλω να παραιτηθείτε, ακούστε με λίγο. Όχι. Μακριά από εμένα. Εγώ χαίρομαι. Εγώ χαίρομαι γιατί κάνετε μεταρρυθμίσεις χωρίς να βγαίνουν έξω στους δρόμους οι Ριζέοι. Είναι καλό αυτό. Αλλά λέω, πείτε μου, επειδή είναι βαρύγδουπες οι δηλώσεις που κάνετε κατά καιρούς, πείτε μου ένα λόγο για τον οποίο. Αυτή η δήλωση ήταν πολύ σαφής. Αφήστε τη δήλωση, την προσπερνώ. Στιγμή, δεν την παίρνω. Ένα λεπτό. Εγώ δεν πήρα πίσω τη δήλωση μου, οπότε δεν το κάνω ποτέ. Αυτή η δήλωση είπα τελικά ότι είναι πάρα πολύ άδικο, όπως και το εξηγώ τώρα. Γιατί τότε που έκανε τη δήλωση δεν υπήρχε καμία συζήτηση και για κάτι αντίμετρο. Δηλαδή να δώσουμε και κάτι πίσω. Δηλαδή από τη στιγμή που του παίρνει το άλλο το 20 το μήνα, το 30. Του δίνεις κάτι. Δεν υπήρχε καν αυτή η συζήτηση. Υπήρχε σκέψη αντίμετρων, η οποία δεν είχε τεθεί καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μα δεν. Τον κύριο Κατρούγκαλο, ας πούμε για παράδειγμα, τον κύριο Κατρούγκαλο, έχετε καιρό να τον δείτε, γιατί μας έλεγε άλλα όταν τα ψήφισε. Ο Κατρούγκαλος έχει αναλάβει στο Υπουργείο Εξωτερικών και προφανώς λείπει. Δεσμευόταν για μια σειρά πραγμάτων τα οποία τον εκθέτουν και εκθέτουν και την κυβέρνηση. Δεν χτυπάνε τις μικρές συντάξεις, δεν θα έχουν παρά 5 ή 6% και θα είναι ελάχιστο. Δηλαδή θα είναι αυτά τα 20-30 ευρώ που λέω το μήνα μάξιμο, το οποίο είναι κακό. Η μεγάλη σύνταξη μπορεί να είναι 1.600, 1.700, 1.800, μπορεί να έχει το 18% και να χάσει τα 300 ευρώ. Αλλά τη στιγμή που μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω ένα κομμάτι του ένφια, ένα κομμάτι της εισφοράς στα φάρμακα. Εγώ, πείτε σε κάποιον ο οποίος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, τι να πει στον κόσμο. Εσύ που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, το Σεπτέμβριο γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι το διακύβευμα των εκλογών του Σεπτεμβρίου ήταν πολύ σαφές. Και ήξερες ακριβώς τα μέτρα που θα πάρθω μέχρι το 18. Μέχρι το 18 δεν θα πάρθει. Δεν θα με διακόψει. Ναι, δεν θα πάρθει ούτε ένα μέτρο παραπάνω, ούτε ένα ευρώ πάνω από αυτά που ξέρουμε όλοι από το Σεπτέμβριο. Ναι. Το 15. Κανένα, ούτε ένα ευρώ έως και το τέλος της οικονομικής χρονιάς του 18. Το Δεκέμβριο του 18. Ό,τι συζητάμε σήμερα με πίεση, άδικη, τα έχω αναλύσει πάρα πολλές φορές. Λόγω της διαφωνίας, δουνουτού κτλ. Και επειδή ένας λέει πλεώνασμα 1,5, ο άλλος λέει 3,5 και διαφορά το 2, πάρτα μέτρα προληπτικά. Σήμερα νομοθέτησε ΕΤΑ, όλη αυτή η εξίσωση η χαζή, την κάνουμε εμείς τώρα νόμο, διότι δεν πρέπει τον Ιούλιο να χρεοκοπήσουμε, γιατί εκβιαζόμαστε, αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια. Ξαναλέω, το 18 δεν έχουμε να πάρουμε κανένα μέτρο, τα έχουμε ψηφίσει και τα γνωρίζουν όλοι, και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς, και οι βουλευτικές ομάδες από το Σεπτέμβρη. Δεν έχουμε καμιά πορεία. Και ο λαός ψήφισε για αυτά. Προσέξτε, εμείς πήγαμε στις κάλπες. Άρα έχουμε πρωτοπορήσει δύο φορές. Πήγαμε στις κάλπες και είπαμε, παιδιά, έχουμε μέτρα 5,5 δις για δύο χρόνια, 5,600. Ψηφίστε, αυτό είναι τα πράγματα, αλλιώς είναι δύσκολη πορεία της Ελλάδας εκτός ευρώ. Ψήφισαν και μας έδωσαν δεύτερη εντολή. Από εκεί και πέρα. Τα αντίμετρα πιστεύω ότι είναι θετικά και θα έπρεπε να τα ψηφίσουν όσοι νομίζουν ότι πρέπει να τα ψηφίσουν. Και όχι μόνο η κυβερνώσα παράταξη. Δεν είναι ότι το θέλει ο Δημήτρης. Του χρειάζεται οικονομία. Αυτή τη στιγμή κάνουν όλοι θυσίες. Η θυσία ποια είναι? Το να ανέβει το ΑΕΠ, το να δημιουργηθεί τζίρος. Πιθανόν να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Προσέξτε με. Κάποιοι πιθανόν να έχουμε νέες προσλήψεις τα Σαββατοκύριακα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να δουλέψουν και την Κυριακή. Ή που κάποιοι δεν θα θέλουν να δουλέψουν. Αυτό ελπίζω να βοηθήσει την ελληνική οικονομία και νομίζω θα τη βοηθήσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει ανάδε στοιχεία. Όλοι πιστεύουν ότι θέλουν με το πρόγραμμά τους να το υλοποιήσουν. Όταν όμως εξαρτάσαι. Εντάξει, εγώ τώρα ήμουν εκτός, τα ξέρω, αλλά κάποιοι δεν ξέρανε τι γίνεται στην Ευρώπη και πώς λειτουργούν αυτοί οι τύποι εκεί έξω και το δουνουτού. Δυστυχώς πέσαν έξω. Και ο ΓΑΠ και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Και ο Τσίπρας. Είχαν άλλες, είχαν Ζάπια, είχαν ΔΕΘ, όλοι. Δεν υπάρχει αντιστοιχεία. Δυστυχώς η διαπραγμάτευση και η απέναντι που στο τραπέζι σε διαλύουν, διότι έχουν την ισχύ, ποια ισχύ, το να σε δανείζουν.
Αυτή τη στιγμή που κρατάνε το πουγγί σου λένε θα χορέψεις. Και άρα θα χορέψεις είτε σε δεξιό, είτε αριστερό, είτε κεντρό, είτε σαν έλλειο, οτιδήποτε. Εμείς σαν ανέλ και να απαντήσω, δεν θα απορροφηθούμε και δεν θα διαλυθούμε. Ο λαός μας έφερε εδώ για ένα λόγο. Έχουμε κρατήσει τις αρχές μας, έχουμε κρατήσει την κυβέρνηση. Κάνουμε, οι μόνοι που κάνουμε αντιπολίτευση είμαστε εμείς. Γιατί αντιπολίτευση πρακτικά δεν γίνεται και εύκολα. Τώρα θα είναι μια άλλη κουβέντα συζήτηση ή ανάλυση. Κάνουμε μια αντιπολίτευση. Για το Σύνταγμα, όταν έρθει η συζήτηση, εκεί θα γίνει μάχη και θα τη δώσουμε και σαν ΑΝΕΛ και νομίζω και όλα τα πολιτικά κόμματα για τις συνταγματικές αλλαγές που προτείνει η κυβέρνηση. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Δεν μου αρέσει ο Σούλτ, διότι πέρσι και πρόπερσι το καλοκαίρι μου έκανε πρόλογο για το ποτάμι να μπει στην κυβέρνηση. Έκανε, δηλαδή, τότε που όλοι δίναν στο ποτάμι 17% πριν να το δούμε στη Βουλή, και ήταν πρώτο σε κάθε τηλεθέαση και 10 άνθρωποι του ποταμιού σε όλα τα κανάλια όλη μέρα το καλοκαίρι. Τώρα δεν υπάρχει το ποτάμι. Εγώ δεν ταυτίζω κανένα προσωπικά. Είναι 67 σελίδες. Αν δεν το έχετε, δώστε μου ένα email με ένα SMS. Το στείλω τώρα. Το χώρο μπροστά μου. Είναι 67 σελίδες. Απλώς έχει κάνει υπολογισμούς χωρίς τα τελευταία δεδομένα. Συμφωνώ απόλυτα. Θα δείτε ότι το επόμενο τρίμηνο, στην επόμενη έκθεση ο Παναγιώτης, ο φίλος Βογιακός, θα έχει πολύ διαφορετικά νούμερα. Αυτό έχω να πω και τίποτα άλλο. Ωραία, και κλείνουμε με τα δεδομένα του Ιανουαρίου. Ωραία.